να εκτιθώ με τη σειρά μου εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΡΗΝ καλή αγωνιστική χρονιά, να ξεκινήσω και εγώ με όσα συμβαίνουν στο Πέδον Πεντέλης. Καταγγέλουμε τον αντιδημοκρατικό κατήφορο πρωτοφανή, με πρωτοφανείς ενέργειες να σύγει στο δικαστήριο τους εργαζόμενους του Πέδον Πεντέλης, επειδή αγωνίζονται να μείνει ανοιχτό ένα εκ των τριών παιδιατρικών νοσοκομείων που υπάρχουν στη χώρα και στην Αττική. Έχουν διακόψει τις εφημερίες, ουσιαστικά δηλαδή καταργούν το νοσοκομείο για να το μετατρέψουν σε εμβολιαστικό κέντρο, που είναι ο σχεδιασμός για να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί, που είναι ο σχεδιασμός για την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Όποιοι μιλούν ότι η πανδημία έχει τελειώσει, όποιοι μιλούν ότι αντέχουν τα δημόσια νοσοκομεία, τους καλούμε να επισκεφθούν ένα εφημερεύον νοσοκομείο στην εφημερία. Θα διαπιστώσουν ότι υπάρχει κοσμοσυρωή ασθενών αλλά και πολιτών στα τεστ, όχι μόνο για να εξεταστούν, αλλά για να κάνουν και το τεστ κορονοϊού, επειδή δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν στα φαρμακεία και σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Η ιχνηράτηση πια έχει αφαιθεί στις τύχες και στις τσέπες των πολιτών. 47 ευρώ είναι το πλαφόν που όρισε ο κύριος Γεωργιάδης για το PCR και τα νοσοκομεία σήμερα αγοράζουν που απαράδεκτα δεν έχουν ακόμη μοριακούς αναλυτές από τον ιδιωτικό τομέα με 18 ευρώ το PCR και προσπαθούν να μας πείσουν ότι έχουν πετύχει συμφέροντα τιμή για τους πολίτες. Το τεστ είναι ευθύνη του κράτους, η ιχνηλάτηση. Θα πρέπει να συντογογραφείτε, να προσφέρετε δωρεάν. Ο ΕΟΒΗ δεν είναι στατιστική υπηρεσία να καταγράφει τα κρούσματα. Πού είναι οι κινητές ομάδες υγείας να πάνε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι, να εμβολιάσουν τον κόσμο, να τον πείσουν να εμβολιαστεί, αλλά και να κάνουν τα τεστ. Δυστυχώς είναι ένα σε κάθε δήμο και περιμένουν πάνω από 500 άνθρωποι πάνω από 10 ώρες για να κάνουν ένα rapid test. Αυτή είναι σήμερα η πρωτοβάθμια περίθαλψη στη χώρα μας. Έχει διαλυθεί και πολλοί επαγγελματίες έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία για να καλύψουν τα κενά. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία έχουν υπερδιπλασιαστεί. Οι ασθενείς γενικά περιστατικά αλλά και κορονοϊού συνοστίζονται σε ράτσα και ο ιδιωτικός τομέας λειτουργεί με λογικές μαυροαγορατισμού. Αυτή τη στιγμή έχουν νοικιαστεί, υποτίθεται επιταχθεί 543 κλίνες απλές για περιστατικά κορονοϊού. Εμείς ζητάμε επίταξη του ιδιωτικού τομέα να συνεπιμερεύουν μαζί με δημόσια νοσοκομεία και να δέχονται από την αρχή επίγοντα περιστατικά και να νοσηλεύουν. Σήμερα τι γίνεται? Γίνεται επιλογή ασθενών και όσοι μόνο έχουν άριστη πρόγνωση ή νοσηλεύονται και είναι για αποκατάσταση, αυτοί μεταφέρονται στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα λοιπόν που το κράτος, και αυτό το καταγγέλνουμε, πληρώνει 543 κλίνες στον ιδιωτικό τομέα, έχει μεταφέρει μόνο 240 περιστατικά αποκατάστασης. Δηλαδή πληρώνει τις μισές και πλέον κλίνες χωρίς να υπάρχουν ασθενείς. Δωράκι δηλαδή στις ιδιωτικές κλινικές.
στους επιχειρηματίες της υγείας. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν παραμείνει 650 είναι για περιστατικά κορονοϊού. Προσπαθεί να μας πείσει η κυβέρνηση όχι, ότι έχει αναπτύξει κίνες ΜΕΡ και μέσα αφρίζει και τις αυτοσχέδιες ΜΕΡ, χειρουργικές αίθουσες, μονάδες αυξημένης φροντίδας. Αν θα μπείτε στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου, δηλώνουν ότι υπάρχουν 10 κίνες ΜΕΡ στην Παμακάριστο, εκεί που δεν υπάρχει ούτε ένας εντατικολόγος. Αν είναι δυνατόν, δεκάδες ασθενείς, ακόμη και σήμερα, βρίσκονται εκτός ΜΕΡ και κάνουν τη ζωή τους σε απλούς λαδάμους κλινικών. Υπάρχουν 2 συνάδελφοι και ένας γιατρός εφημερέδων για 30 ασθενείς με κορονοϊό και 3 με 5 διασωληνωμένους. Ποια είναι η τύχη των διασωληνωμένων ασθενών? Ποια είναι η τύχη των ασθενών με κορονοϊό? Γίνεται επιλογή ασθενών ακόμη και για μηχάνημα υψηλής ροής οξυγόνου στα περιφερειακά νοσοκομεία και μετά τους ξενίζει που εμείς λέμε ότι γίνονται επιλογές για ασθενείς διασωληνωμένους στις ΜΕΡ. Συνάδελφοι, σε σχέση με πέρυσι, είμαστε 10.000 λιγότεροι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Δεν είμαστε μηχανές να δουλεύουμε ασταμάτητα. Δουλεύουμε πάνω από το όριο της εργασιακής εξάρτησης. Είμαστε πια μέχρι υποθυμίας κουρασμένοι. Υπάρχουν 7.000 συνάδελφοι που είναι σε αναστολή. Κάποιοι έχουν γυρίσει τις τελευταίες μέρες με πιστοποιητικό νόσησης. Αλήθεια, αφού εκατοντάδες συνάδελφοι με τις τελευταίες οδηγίες του ΕΟΔΗ εργάζονται με ενεργή την όσο, τι θα πείραζε να γυρίσουν πίσω οι συνάδελφοι με συνεχείς προληπτικούς ελέγχους να βοηθήσουν στο σύστημα. Έχουν συνταξιδοτήσει και τώρα ετοιμάζεται ο Υπουργός να τους απολύσει, λέει. Μα με ποιο πειθαρχικό παράδειγμα, τι έχουν κάνει οι συνάδελφοι? Υπάρχει στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων ότι όποιος δεν εμβολιάζεται είναι κακουργηματική πράξη? Πώς θα διωχθούν πειθαρχικά επειδή δεν εμβολιάστηκαν? Αντί η κυβέρνηση να προσπαθεί να πείσει να εμβολιαστεί ο κόσμος, προσπαθεί με τον εξαναγκασμό, με την υποχρεωτικότητα και πετυχαίνει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα. 2.000 συνταξιοδοτήθηκαν και δεν αναπληρώθηκαν και τώρα πια έχουμε σταθερά 3.000 εργαζόμενους που νοσούν και είναι σε καραντίνα στο σπίτι και καταγγέλνουμε τις επικίνδυνες οδηγίες του ΕΟΒΗ που σε 5 μέρες γυρίζουν πίσω ακόμη και με θετικό τεστ και με ίδια συμπτώματα, άρα ενεργή νόσο. Όποιος είναι σε επαφή με
και διαρκείς ανάγκες, να χαρακτηριστεί το επαγγελματικό.